Αλήθεια, πόσο σημαντικά είναι τα γαλακτοκομικά για την υγεία μας? Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο διαιτολόγος μας Δημήτρης Γρηγοράκης. Γαλακτοκομικά. Τι, πότε, πόσα και ποια. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη σπουδαία κατηγορία τροφίμων που ονομάζονται γαλακτοκομικά, να δούμε ορισμένες αλήθειες αλλά και μύθους τους οποίους θα ξεδιαλύνουμε. Γαλακτοκομικά λοιπόν είναι αυτή η πολύ σημαντική ομάδα τροφίμων η οποία χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά της σε ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέταλλο για την δόμηση των οστών και των δοντιών. Όμως τα γαλακτοκομικά, πέρα από την πολύ πλούσια περιεκτικότητά τους σε ασβέστιο, συμπεριλαμβάνουν βιταμίνες της ομάδος Β, ιδιαίτερα Β1 και Β2, θιαμίνη και ριβοφλαβίνη, καθώς επίσης και βιταμίνη D, όπως επίσης και βιταμίνη Α. Η βιταμίνη D βέβαια είναι πολύ σημαντική για τη δόμηση του ανοσοποιητικού, αλλά και για την απορρόφηση του ασβεστίου στα νοστά, και βεβαίως η βιταμίνη Α για το δέρμα και για την καλύτερη ποιότητα του μεταβολισμού. Πάμε να δούμε τώρα ποια γαλακτοκομικά θα πρέπει να επιλέγουμε και πότε το γαλακτοκομικό αποτελεί και ένα περιορισμό. Τα γαλακτοκομικά λοιπόν χωρίζονται στα ρευστά γαλακτοκομικά όπως είναι το γάλα και το γιαούρτι και στα πιο σκληρά όπως είναι το τυρί. Το τυρί βέβαια διαχωρίζεται και αυτό με τη σειρά του στα λευκά τυριά, τα οποία είναι λιγότερο λιπαρά αλλά έχουν και μικρότερη περιεκτικότητα ασβεστίου, και στα σκληρά τυριά, τα κίτρινα τυριά, τα οποία πραγματικά έχουν πολύ σημαντική και μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστίου. Το ασβέστιο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το λόγο ότι η σημαντικότητά του σε ομάδες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, όπως είναι οι ηλικιωμένοι για την αποφυγή του κινδύνου της οστεοπόρωσης και κυρίως οι έφηβοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε βρίσκονται στην ανάπτυξη, θα πρέπει η κατανάλωση γαλακτοκομικών να υπάρχει μέσα στη μέρα και μάλιστα σε πολύ σημαντική ποσότητα. Υπάρχει ο περιορισμός της λακτόζης και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι και ολοένα και μεγαλύτερη η ομάδα πληθυσμού αυτή εμφανίζουν μία δυσανεξία στη λακτόζη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πιούν γάλα. Το οποίο γάλα βέβαια έχει και τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λακτόζη. Έτσι λοιπόν, εναλλακτικά του γάλακτος υπάρχει το φυτικό γάλα αλλά και το γάλα χωρίς λακτόζη, το οποίο μπορείτε να καταναλώνετε άφοβα και χωρίς πρόβλημα. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η καλύτερη μορφή των γαλακτοκομικών μπορεί τελικά να είναι το γιαούρτι αλλά και το τυρί. Γιατί? Διότι η περιεκτικότητά τους σε λακτόζη είναι πολύ περιορισμένη, πολύ λιγότερη από το γάλα και ταυτόχρονα αποτελούν πολύ σημαντικές φυσικές πηγές ασβεστίου. Τώρα, η βιοδιαθεσιμότητα ασβεστίου πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα πλην των γαλακτοκομικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα φασόλια που έχω εδώ μπροστά μου αλλά και τα αμύγδαλα που αποτελούν εξίσου καλές πηγές ασβεστίου, δυστυχώς περιέχουν μη βιοδιαθέσιμη μορφή ασβεστίου. Έτσι λοιπόν, για να μπορούμε να καταναλώσουμε, να πάρουμε την ποσότητα ασβεστίου την οποία χρειαζόμαστε, πρέπει να τρώμε αρκετή ποσότητα γαλακτοκομικών, η οποία μεταφράζεται είτε σε 100 με 150 γραμμάρια σκληρό τυρί, είτε περίπου σε 2 ποτήρια γάλα ή φλιτζάνια γιαούρτι και περίπου στα 50 γραμμάρια τυρί, ή τέλος πάντων 4 ποτήρια γάλα ή γιαούρτι. Αυτή είναι η ποσότητα την οποία θα πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα και με μεγαλύτερη ευεξία. Έτσι λοιπόν, πίνουμε ένα ποτήρι γάλα και στην υγεία των οστών αλλά και των δοντιών μας.